Έγραφε, κύριε Συντηχάκη, ο ριζοσπάστης το Σαββατοκύριακο ότι έρχεται υπερμνημόνιο με 350 λαϊκά προαπαιτούμενα. Θέλω να ρωτήσω ποιοι είναι οι τρομεροί, χρησιμοποιώ φράσεις και λέξεις που διάβασα στο ριζοσπάστη, ποιοι είναι οι τρομεροί αντιλαϊκοί πύραυλοι που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν μπορείτε με παραδείγματα, 1, 2, 3 συγκεκριμένα. Καταρχήν να πω ότι μόνο όσα κατάσχετη παροχολογία θα μπορούσαν να εκλειφθούν τα όσα τάζει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας προκαλούν θυμό, αγανάκτηση, διότι έχουν το θράσος να εξαγγέλουν ανάπτυξη για όλους όταν έχουν βυθίσει το λαό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και στείλουν μάλιστα και κακόγουστα σόου μπροστά στις κάμερες για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και να εξαπατήσουν προφανώς άλλη μία φορά το λαό. Και προφανώς τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2026 όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί θα προωθήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο κοινό τους πρόγραμμα. Και αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι το νέο υπερμνημόνιο. Όπως αναφερθήκατε κι εσείς, που καθημερινά ο ριζοσπάστης αναδεικνύει αυτά τα μέτρα. Μέτρα που προβλέπουν ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2,5%, μιλάμε για κάτι δισεκατομμύρια, όταν μόνο το 2022 αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα ήταν στο 0,5% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει πολύ περισσότερους φόρους. Το 2,2 κύριε Συντηχάκη είναι από το 24 και μετά. Το 2,23 είναι 1,1. 1,1 ναι. Από το 1,1 μέχρι 2,5 σε ένα βάθος χρόνου μέχρι το 2026. Που σημαίνει πρακτικά αρκετά δισεκατομμύρια. Αυτά από πού θα εξευρεθούν προφανώς θα πέσουν στις πλάτες του εργαζόμενου λαού με άμεσους και έμεσους φόρους, με μείωση κοινωνικών δαπανών στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια. Προβλέπονται 700.000 πληστηριασμοί ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδοντας από τις τράπεζες τα ΦΑΝΤ τα κόκκινα δάνεια και με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και με ένα ιδιώνυμο που ποινικοποιεί κάθε κινητοποίηση και κάθε δράση κατά των πληστηριασμών. Ναι, λίγο έχουμε ένα πρόβλημα. Κάτι για τους πληστηριασμούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τα όσα λένε προφανώς αποτελούν γέλωτα, αποτελούν ψευκές και από την πλευρά των δύο και στήθηκε αυτό το κακόγουστο σόου στα ναυτικεία της Ελευσίνας από τον Πρωθυπουργό. Ωραία, βέβαια, είναι δύο κόμματα, μία πολιτική. Δηλαδή, είναι αυτό που επεσήμανε και ο κύριος Τσίπρας ότι είναι το ολίσθημα του ΚΚΕ. Δηλαδή, έχετε προσχωρήσει στο σύνθημα «Τι πλαστήρας, τι παπάγος». Ακούστε, πολύ εύκολα μπορεί να επιστρέφει στο παρελθόν. Βεβαίως, και επί κυβέρνησης Πλαστήρα και επί κυβέρνησης Παπάγου υλοποίησαν εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 50, το 52 για την ακρίβεια. Μην πάμε εκεί. Είναι το ίδιο. Είναι η ίδια πολιτική. Μην πάμε εκεί. Είναι η ίδια πολιτική. Δεν πάει το ΚΚΕ, κάποιοι άλλοι πάνε στην περίοδο εκείνη. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω, ποιος ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που πέρασε, ποιος ψήφισε τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, ποιος ψήφισε μαζί με την Νέα Ωραία, γιατί δεν συμμετέχει, είπατε όποια κυβέρνηση και να έρθει θα κάνει αυτή την πολιτική. Γιατί δεν συμμετέχετε κάποια στιγμή κι εσείς να κάνετε μια άλλη πολιτική, να επηρεάσετε μια άλλη πολιτική. Ακούστε να δείτε, επειδή δεν είμαστε μικρά παιδιά και ξέρουμε και δεν έχουμε και μνήμη χρυσόψαρη. Το ΚΚΕ κατέθεσε στην Βουλή την προηγούμενη τετραετία, δεν θα σας πω παλιότερα με τον ένα νόμο και ένα άρθρο που θα καταργούσε μνημόνια και θα χόρευε τα ούλια τις αγορές και τώρα συναγωνίζεται τη Νέα Δημοκρατία για το ποιος θα ανεβάσει επενδυτική βαθμίδα για λογαριασμό των αγορών. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι καταθέσαμε προτάσεις νόμου και τροπολογίες, όπως για παράδειγμα επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αντίστοιχα των συντάξεων. Γιατί δεν το αποδέχτηκε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟ. Γιατί δεν αποδέχτηκαν την τροπολογία του ΚΚΕ για κατάργηση των φόρων, των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Κύριε Συντηχάκη, να βάλουμε μια τελεία, να ξανανοίξουμε πάλι την βεντάλια της συζήτησης από την αρχή. Πρέπει να αποδείξουμε όμως ότι η πολιτική την επόμενη μέρα προφανώς είναι ζωτερή για τα τοπικά στρώματα. Θα τα πούμε, κύριε Συντηχάκη, να κάνουμε άλλο ένα κύκλο. Επιτρέψτε μου, η υπόσχεση για μείωση του ΕΕΦΙΑ
είναι με την προϋπόθεση της ασφάλισης του σπιτιού, δηλαδή με τον λαό το είπαμε να αυτό, το είπαμε. Τις ασφαλιστικές φορές, αλλά και τα 150 ευρώ στους νέους, προφανώς αποτελεί εξαγοράσιμη ειδήσεων της νέας γενιάς και το κάνει αυτό δύο μέρες πριν από τις κριτικές εκλογές. Θα πάρει όμως την απάντηση ο κύριος Μητσοτάκης την Τετάρτη το βράδυ, όταν πάλι η Πασχαλική θα είναι πρώτη δήμαρχος στα πανεπιστήμια. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κανένα σκοπό ούτε να επαναφέρουν μισθούς, ούτε να καταργήσουν ΦΠΑ, ούτε να καταργήσουν τον αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούκαλου, ούτε να καταργήσουν τον νόμο Βρούτση Αξιόγλου που μπλοκάρει την αύξηση του βασικού μισθού. Άρα λοιπόν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι εξαγγελίες για νέες αυξήσεις στους μισθούς το 2027 προφανώς αποτελεί απάτη. Αφού οι συλλογικές συμβάσεις, που ανεβάζουν τους μισθούς έχουν σχεδόν καταργηθεί και κανένα κόμμα δεν προτίθεται να τις επαναφέρει. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε καταθέσει πρόταση στη Βουλή, πρόταση νόμου, υιοθετώντας τις προτάσεις των συνδικάτων για επαναφορά Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Όπως επίσης να υπάρξει ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό και να επανέλθουν άμεσα οι τριετίες. Να επανέλθει 13η και 14η σύνταξη. Εάν δεν τις υιοθέτησαν αυτές τις προτάσεις την προηγούμενη τετραετία, γιατί πρέπει ο λαός να τους πιστέψει τώρα στα πλαίσια μιας προεκλογικής παροχολογίας? Άρα λοιπόν ας αφήσουν τα κάλπικα η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν προεκλογικά να κρύψουν κάτω από τα συνθήματα όπως ανάπτυξη για όλους, δίκαιη ανάπτυξη, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα καραμπινάτο υπερμνημόνιο, το οποίο το έχουν αποδεχτεί όλοι τους, όπως και το ΠΑΣΟ, που θα υποφέρει ο λαός για τα επόμενα χρόνια. Άρα το πραγματικό δίλημα των εκλογών δεν είναι ποια κυβέρνηση θα συνεχίσει να τσακίζει το λαό. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε μονοκομματική είτε πολυκομματική, την επόμενη μέρα έχουν κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα. Είναι γνωστό και πρέπει ο λαός να τους τιμωρήσει. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν μηνύματα σε όλη την Ελλάδα ότι στις 21 του Μάη ο λαός μπορεί πραγματικά να κάνει την έκπληξη φέροντας το ΚΚΕ πιο ψηλά. Ή αντιλαϊκή κυβέρνηση την επόμενη μέρα οποιασδήποτε κοπής, ή ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα παίξει ρόλο ανάσχεσης απέναντι σε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά και μια δύναμη προοπτικής για το μέλλον, για το λαό και την νεολαία. Όπως μας είπε ο κύριος Κεδίκοκλου, και να κλείσω με αυτό. Τουλάχιστον ο κύριος Κεδίκοκλου δεν πρέπει να μιλάει, γιατί διετέλεσε υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργούς Μητσοτάκη, Μωρίδη, Άδωνη. Και πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για συγκυβέρνηση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στο κάτω-κάτω νομίζω ότι τα έργα και οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν ότι ούτε αριστερή δύναμη είναι, ούτε ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Περισσότερο ενδιαφέρεται για τους δικούς του ψηφοφόρους ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κύριε Συντεχάκη. Που βλέπει ότι τους εγκαταλείπει. Τους εγκαταλείπουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και ρίχνουν τώρα τα δίκτυα. Νομίζω ότι υπερβάλλεται αυτόν τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κατσαθάδο. Μεταφορικό ισοδύναμο. Και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, το διαφήμιζαν ως αντιστάθμισμα για την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα όμως ήταν και είναι μια έμεση επιδότηση των εφοπλιστών. Άλλωστε δεν τους εμπόδισε όλα αυτά τα χρόνια να αυξάνουν αλματοδός τα κόμιστρα των πλοίων. Και επειδή είμαι νησιώτη στην Κρήτη, μπορούν να μας πούν το κόστος των αγροτικών προϊόντων στη μεταφορά τους, εάν καλύπτονται από αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο? Πέρα από όλα αυτά όμως παραμένουν σε πλήρη ισχύ οι νόμοι που έχουν κωδικοποιήσει και έχουν προωθήσει και οι δύο κυβερνήσεις, που μειώνουν τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων, χτυπούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και φυσικά όλα αυτά με προϋπόθεση την ανταγωνιστικότητα της γαλάζιας οικονομίας. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές για φτηνές, απρόσκοπτες, σύγχρονες, ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 365 μέρες το χρόνο, να είναι ασφαλής η μετακίνηση των νησιωτών από και προς, με πληρώματα, με μόνιμη σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και τις οργανικές συνθέσεις, και να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πλοίων και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ για την υγεία. Μα εδώ και οι δύο ομονοούν για την ιδιωτικοποίηση της υγείας.
θα ξεχάσουμε το νοσοκομείο Σαντορίνης. Μία κουβέντα. Νοσοκομείο Σαντορίνης, επί ΣΥΡΙΖΑ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Παιδοογκολογικό Αγία Σοφίας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και οι εξαγγελίες βέβαια ότι όλα τα νοσοκομεία θα μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Και φυσικά αυτό που εμείς λέμε ως ΚΚΕ είναι ότι ο λαός μας μπορεί να τους γυρίσει την πλάτη, να μην πέσει στα εκβιαστικά διλήμματα περί ακυβερνησίας, διότι την επόμενη μέρα έχουν σερβιρισμένο στο πιάτο την δική τους κυβέρνηση με τα δικά τους αντιλαϊκά μέτρα. Να ευχαριστήσουμε. Άρα, λοιπόν, ας βάλει αυτός ο λαός μπροστά τις δικές του ανάγκες και να υπερψηφίσει το ΚΚΕ. Ευχαριστούμε.